Κάθε σώμα έλκει κάθε άλλο με δύναμη ανάλογη των μαζών τους και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης. Έτσι διατυπώθηκε ο νόμος της παγκόσμιας έλξης, τον οποίο χρησιμοποιούμε τα τελευταία 335 χρόνια και ο οποίος μας έχει οδηγήσει σε απίστευτα τεχνολογικά και ανθρώπινα κατορθώματα. Η βαρύτητα αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης από την αρχαιότητα. Ειδικότερα, τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Αριστοτέλης μετέφρασε τη βαρύτητα ως την τάση των σωμάτων να εκτελούν κινήσεις με σκοπό να φτάσουν τη φυσική τους κατάσταση. Κατηγοριοποίησε τα υλικά σε γη, αέρα, φωτιά και νερό. Αυτή η θεώρηση διήρκησε περίπου 2.000 χρόνια, μέχρι την εποχή του Γαλιλαίου, ο οποίος ρίχνοντας δύο σφαίρες ανώμιας μάζας από τον πύργο της Πίζας, απέδειξε ότι ελείψη αντίσταση του αέρα, οι σφαίρες θα έφταναν την ίδια στιγμή στο έδαφος, αποδεικνύοντας κάτι σημαντικό, ότι επιταχύνουν το ίδιο. Ο Τείχο Μπράχε παρήραγε πίνακες με τις ακριβείς θέσεις των ουράνιων σωμάτων χρόνια πριν να ανακαλυφθούν τα τηλεσκόπια και ο Κέπλερ πήρε τις σημειώσεις του για να εξηγήσει τις κινήσεις τους και ουσιαστικά απέδωσε την κίνησή τους σε μια μυστηριώδη δύναμη η οποία όμως πίστευε πήγαζε από τον ήλιο. Και εδώ πρέπει να πούμε πως δεν είχε και πολύ άδικο. Οι τρεις νόμοι του Κέπλερ οδήγησαν τον Νεύτωνα να συνθέσει τον νόμο της παγκόσμιας έλξης. Η σημαντικότητα του νόμου της παγκόσμιας έλξης στους υπολογισμούς της μηχανικής είναι κατά κύριο λόγο μία, ότι μας δίνει την πιο σημαντική σταθερά στους υπολογισμούς της στατικής και δυναμικής ανάλυσης και δεν είναι άλλη από αυτή τη στιγμή του G ή αλλιώς της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Εκτός του νόμου της παγκόσμιας έλξης, ο Νεύτωνας διατύπωσε άλλους τρεις και τις κινήσεις των σωμάτων. Τον πρώτο που περιγράφει ουσιαστικά την αδράνεια, τον δεύτερο που περιγράφει τη δύναμη μέσω της μάζας και της επιτάχυνσης και τον τρίτο ο οποίος αναφέρεται στην δράση και αντίδραση μεταξύ δυνάμεων δύο σωμάτων που αλληλεπιδρούν. Χωρίς αυτούς τους τρεις νόμους, η ανάλυση των κατασκευών καθώς και όλο το υπόβαθρο της ουσιαστικά δεν θα υπήρχαν. Ο νόμος της αδράνειας μας λέει πως όταν σε ένα σώμα δεν ασκείται δύναμη ή το σύνολο των εξωτερικών δυνάμεων είναι ίσο 0, αυτό ή διατηρεί την κατάσταση ηρεμίας του ή συνεχίζει να κινείται ευθύγανο και ομαλά. Και γι' αυτό όταν επιταχύνουμε το αυτοκίνητό μας, το σώμα μας κινείται προς τα πίσω, θέλοντας να διατηρήσει την κατάστασή του αντιστέκοντας την εμπρόσθετη κίνηση. Στην ανάλυση των κατασκευών, όπως έχουμε αναφέρει και στα επεισόδια των υλικών, θέλουμε να βρούμε τις ελάχιστες διαστάσεις των υλικών οι οποίες είναι ικανές να παραλάβουν με ασφάλεια ένα φορτίο. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα μαθηματικό υπόβαθρο το οποίο να λαμβάνει ως δεδομένο μία δύναμη και να βρίσκει πώς αυτή κατανέμεται και επηρεάζει ένα υλικό. Έτσι, διατυπώνονται εκφράσεις της στατικής ισορροπίας δυνάμεων και ροπών σε τρισδιάστατο και δυσδιάστατο χώρο. Δηλαδή, εφόσον θέλουμε την ισορροπία, οι δυνάμεις στους άξονες χ και ψ και η ροπή να είναι ίσες με 0. Τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα σε τρισδιάστατα μοντέλα, αλλά η θεωρία παραμένει ίδια. Ο νόμος δράσης-αντίδρασης είναι περισσότερο κατανοητός σε εμάς και ουσιαστικά μας λέει πως αν μια επιφάνεια δέχεται μια φόρτιση ή δράση, η επιφάνεια με τη σειρά της θα αντιδράσει με φόρτιση ίδιου μεγέθους αλλά αντίθετης φοράς. Ο σημαντικότερος νόμος της μηχανικής είναι ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. Είναι ένας θεμελιώδης νόμος καθώς μέσω αυτού μεταφράζεται μια κίνηση σε όρους δύναμης μέσω της επιτάχυνσης και της μάζας ενός σώματος. Με αυτόν τον νόμο μπορούμε να μετατρέψουμε ένα σεισμό για παράδειγμα σε όρους εισαγόμενης δύναμης σε μια κατασκευή. Χρησιμοποιώντας τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα και κάποια άλλα μαθηματικά εργαλεία όπως τα μητρώα, μπορούμε ουσιαστικά να βρούμε την λεγόμενη εξίσωση κίνησης μιας κατασκευής, η οποία μας δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τη συμπεριφορά της. Έτσι, όταν για παράδειγμα θέλουμε να μελετήσουμε μια οποιαδήποτε κατασκευή, ας πούμε στην προκειμένη περίπτωση μια δοκό, εφαρμόζουμε τις λεγόμενες συνθήκες ισορροπίας, οι οποίες μπορούν να μας δώσουν τα εντατικά μεγέθη στα σημεία ενδιαφέροντος, όπως οι στηρίξεις ή το μέσο της δοκού. Για την απλοποίηση του προβλήματος και την πιο ξεκάθαρη σε εμάς εικόνα, δημιουργούμε ένα διάγραμμα ελευθέρου σώματος,
στο οποίο βάζουμε όλες τις δυνάμεις δράσης και αντίδρασης. Αν για παράδειγμα εφαρμόσω μια δύναμη σε μια δοκό η οποία είναι στερεωμένη στα άκρα της, τότε οι δυνάμεις που θα έχω στο διάγραμμα ελευθέρου σώματος θα είναι η δύναμη και οι δύο αντιδράσεις. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και τα προβλήματα μιας δυναμικής ανάλυσης. Ουσιαστικά θέλουμε να βρούμε τα μεγέθη διάτμησης και κάμψης ή ροπής ώστε να επιλέξουμε τις σωστές διαστάσεις ενός υλικού που θα μπορέσουν να παραλάβουν το φορτίο με ασφάλεια. Η ανάλυση των κατασκευών είναι μια πλούσια και υψίστη σημασία σε επιστήμη και θέλω να σας πω πως δεν ξύσαμε καν την επιφάνεια. Μείνετε συντονισμένοι καθώς σιγά σιγά θα αποδομούμε τον κόσμο των κατασκευών και θα αποκτούμε μια καλύτερη γνώση του. Σας ευχαριστώ και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.